Έτσι ξεκινάει και ο συγκεκριμένος αγώνας που θα παρακολουθήσουμε. Καλώς ήρθατε σε αυτόν. Να σου δώσω γη για τον χαμό του Πάρη Νταμπούντι. Να σου δώσω γη θα μας συντροφεύει σε όλο τη διάρκεια της εβδομάδας. Παρακολουθούμε τον αγώνα με την Cardell BC και στην Dream Team. Και τώρα επιτέθηκε το πρώτο καλάθι. 9.44 που μένουνε. Τώρα θα αρχίσει να φυλάει ο χρόνος. Δεν είναι το σκορ μέχρι στιγμής. Έτσι λέει το σκορ ο πίνακας. Δεν θα πάρει τώρα ο ζωγράφος μέσα στην παιδιά του Γεωργιάδης. Μπάλα χάθηκε. Τώρα 0-2 για τους συντριβητήμβοι. Έχουν και πάλι την μπάλα. Άστοχ θα πάει σε άλλον παίκτη από τον που είχε σκοπό να πάει στη Σαλαβάτη. Είναι άστοχος τώρα στην προσπάθεια του παίκτη Τσέλης Αλέξανδρος με το νούμερο 19. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Οι Dream Team οι οποίοι είναι κάπως ασορτή, όχι στο 100% αλλά αρκετά ασορτή με το Thin του Ηρακλή και μέσα στο Ιβανόφιο. Ευχαριστούμε την οργάνωση και την οργάνωση του Ηρακλή που μας παραχώρησε το γήπεδο 4 δευτερόλεπτα και το νούμερο 4 παίρνει το σουτ, είναι άστοχος όμως ο Αβιτολίδης. Ο Ρίκαρτελ επίσης θέλει να τρέξει, ταιριάζει, περιμένει την πάσα. Σου για τρεις θα το πάρει, είναι άστοχος αμυντικό rebound θα βάλεις. Πρώτη σκεφτή πάση στον Αποστολίδη ο οποίος θέλει να τρέξει πέρσι από τον Γεωργιάδη. Έχασε όμως την μπάλα, δίπλωση άμυνα πάνω του. Είναι καλή άμυνα και κλάπηκε η μπάλα. Γεωργιάδης παίρνει τον Σαλαβάτη, παίρνει τα βήματα, στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος όμως ο Σαλαβάτης στο rebound. Οι δύο παραμένει. Αποστολίδης σου για τρεις την κίνηση στα 18 δευτερόλεπτα. Άστοχος όμως από τον Τυρόγλου, αμυντικό rebound και φάουλ τελικά, αν την πέφτει θέλει. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο Ιβανόφιο. Και διευθυνθεί το θέμα του γραμματεία. Κατέβαλε είναι στην επίθεση. 0-2, 8 και 13 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχουμε ξεκινήσει λίγο περίεργα. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης τώρα έχει παίξει ένα jump shoot. Δικαιώνεται δύο όλα. Πιέζουν τώρα οι Cardell. Περάσουν το κέντρο στην Dream. Πρώτη πάσα στην επίθεση ουσιαστικά σου για τρεις άστοχος. Ο Τουρόβιν υπάρχει επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Αποστολίδη. Τον βρέθηκε στην σωστή στιγμή. Στη σωστή θέση. Άγιος. Θα να δεις τον Στολίδη. Θέλει να δεις μια μήνα άλλος παίκτης τώρα πάνω του. Για να δώσει screen ο Γεωργιάδης, θα πάρει τώρα την μπάλα στην κορυφή. Δίνει και ένα screen, 4 δευτερόλεπτα πρέπει να διαφθεί ο Cardell στις τρίπλες. Πριν κι άλλο screen από τον Γεωργιάδη, σε για 3 από πολύ μακριά airball. Για αμυντικό rebound και μακρινή πάση στο Σαλαβάτη. Δεν θα πάρει όμως τελευταία στιγμή. Καλά σηκάνε τα σχέδια του. Γεωργιάδης θα πάρει το επιθετικό rebound απέναντι στον Σουκροδίπολο από το άσχημο του ζωγράφου και θα πάει μόνος του μέχρι μέσα και θα πετύχει ένα προσωπικό και παλικαρίστη θα έλεγε κάποιος καλάθι. Στολίδης στέκεται και εκτελεί, έχει βρει το χώρο, έχει βρει το χρόνο, δεν βρήκε όμως το καλάθι, επιθετικό rebound Σαλαβάτης. Στολίδης βρήκε και πάρει την κορυφή και ξαναδίνει εκεί πέρα στο διατρής από την άλλη πλευρά, τώρα είναι άστοχος του Τουρόγλου, υπάρχει μπάχη, αμυντικό rebound τελικά. Πάγει το κλέψιμο και τα καταφέρνει ο Στολίδης, ο νίντζα. Τουρόγλου γίνει στο Σαλαβάτης, έκανε μια τρίπλα, μια πάσα, η έξτρα πάσα στο διατρής, έχει βρεθεί, είναι άστοχος όμως. Ο Αποστολίδης ξανά επιθετικό rebound και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δω κι εγώ άμα δεν πεθάνω από το πήγα. Σου διατρής άστοχος από την κορυφή αυτή τη φορά και πάλι του Ρόγλου αμυντικό rebound. Χειροκτήματα από τον Πάκο των Συντρίμ και φάουλ. Από τον Μπεφιτσέλη. Γεωργιάδης είναι επαναφορά εκείνον έναν εκ των δύο guards. Στα 15 δευτερόλεπτα 4 όλα. Για 3 από την κορυφή είναι άστοχος αυτός αμυντικό rebound του Σαλαβάτης και πάλι. Με μακρινή πάσα του Ρόγλου θα συγκρατήσει, έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες και αντίπαλοι. Σαλαβάτης
Προηγουμένως ο Αποστολίδης έβγαλε την πάσα, ένα jump shoot άστοχο το φωτοτούμενο από τον Ζαλαβάτη Ιλβέρης, το νούμερο 12. Για τρεις μπάλα πήγε με κάποιο τρόπο στο καλάθι και πριν από αυτό από τον Τουρόγλου και από αυτό το καλάθι. Όλα συνδέονται. Τώρα αυτά, 0-2 τα ομαδικά. Διαφορά στους τρεις υπέρ των συντρίμι, οι οποίοι βρίσκονται στο 2-2. Συντρίμι που κερδίσουν θα πάνε στο 3-2 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο 1-3 είναι η καρτέλ, στο 3 είναι άστοχο στο χορόδομο. Λαβάτης. Ακόμα σε πρώτο μιλό για τη λήξη του πρώτου πενταλέπτου της πρώτης περίοδου, της συμπλήρωσης μάλλον. Λιγότερο δραματικό, μπάλα θα περάσει έκτος. Στήριξε από τον ζωγράφο. Έχουμε αλλαγές. Αλλαγή μάλλον. Το θα περάσει στον πάγκο. Και όχι. Όχι. Αξιολογία του καρτέλ. Ρόγλου, πέρασε ο Σαλαβάτης απέναντι και σε άλλον αντίπαλο, κέρδισε και αυτόν και άφησε την μπάλα στο καλάθι, 4-9. Έχει παίκτες στον πάγκο του στη καρτέλ. Έχει τριμ. Πέρασε τώρα, θα παρεξεργήσει το φάουλ από τον Ιωάννη Περτσιτσέλη, ο Γκάρτον Καρτέλ. Για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος, ενώ ταλαιπώρησε τον προσωπικό του αντίπαλο, αμυντικό rebound από τον Ρόγλου. Ρόγλου παραμένει στο παρκέ, Σαλαβάτης, ωραία πάσα. Τσιτσέλης, ωραία πάσα και πάλι στο Ολιβέρη, είναι άστοχος όμως, αμυντικό rebound παίρνει και πάλι. Και θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Αμπίβολη, time out λέει κάποιος από τον παγκόντα με καρτέλ. Άστοχος στο βολείο συγκλώσει τον Συντρίμ, σε λεπτά της αστόχησε. Γράφος, μια σύστη. Ψάχνει μια πάσα την τρίτη, σε δυο τρεις, χωρόδουλο απέναντι στον Τραβάτη με ταμπλό, είναι άστοχος, αμυντικό rebound της Τσέλης με το νούμερο 18. Αυτολίδης, θα να περάσει και εκτός. Και time out που έχει ζητήσει η καρτέλ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο το σκόρ. Στο 4-11 υπέρ της Dream, 4-13 εξαιρίζει της περιοδού, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο Ιβανόφιο, 4-11 το σκόρ, έπειτα από το time out έχουμε και πάλι αγωνιστική δράση. Μπάλα είναι για τους Dream. Στο Νεβάτης έχει περάσει και πάλι και θα βίζει. Τι μπάλα στο καλάθι. Έχω κρυώσει λίγο από τα air condition. Αλλιάσεις. Χτύπασε τον Γεωργιάδη. Αμυντική στον ζωγράφο. Όχι όμως δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει αυτός. Μέσα στη τρεζέντα. Στολίδης και δεν έχω μαστήριγμα. Καλώς από τον coach στο Συντρίμ. Μπαλά θα πάει εκεί που είναι Λάγης, νέα προσθήκη έπειτα από το time out με το Συντρίμ, υπέροχη συνεργασία! 4-15! Σε συν 11 η Συντρίμ! Παλιάσεις! Βάκης! Έχει βάλει πλάτη τον προσωπικό του τρίπολο και για να δούμε θα γυρίσει πράγμα το Γεωργιάδης και θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από το Σαλαβάτη τελικά. Έχει τον Διότρα. Για τρεις, άσπροχο από τον Τζουλάκη. But wait, there's more για την επίθεση στο Συντρίμ, καθώς πήραν ένα ακόμα επιθετικό rebound και ένα ακόμα τρίποντο. Σχεδόν μόνο τα μπλουλα αυτή τη φορά από τον Διότρα. Η ουσία δεν είναι
εμπόλυση με το μέρος των Dream Team, οι οποίοι παρόλα αυτά είναι μπροστά με 11. Βλάσεις. Νότσις, η μπάλα θα περάσει μέσα, δεν θα μπει όπως μέσα στο καλάθι, υπάρχει αμυντικό rebound στο λαμπάτι. Τσέλης, μακρινή πάσα. Φουλάκης, άλλαξε υπέροχη τρίπλα και θα βάλει το καλάθι. Όντας απελευθερωμένος πια, 4-17. Βλάσεις. Πέρασε, βέβαια την πάσα, ζωγράφος. Νότσις, σκυκιατρής, θα την πάρει. Βλάσεις, θα πάει μέχρι μέσα, υπέροχη άμυνα. Έπαιξε μέχρι τέλος με τις τσέλης, το νούμερο 18. Το καλάθι δεν μπήκε. Καστολίδης, καστή πάσα 2-2-2 και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επιτυχώς ο Θεόδωρος για μία ακόμα φορά, 4-19. Έχουν κολλήσει στους 4 πόντους εδώ και πάρα πολύ ώρα η Καρτέλ. Πήγαμε για κίνηση πόντων. Υπάρχει φάουλ. Το έχει δει στον Αποστολίδη με το νούμερο 4. Τώρα διπλή αλλαγή για τους Dream. Τσέλης, τριπλή αλλαγή και ο Σαλαβάτης εκτός. Αλλαγή. Τριπλή αλλαγή. Καρδάκης. Καρδάκης παίρνει το σκρίν από τον Χατζη. Τον Νικολάου. Βλάσεις, παίρνει το σκρίν από τον Καρδάκης και από πολύ μακριά για τρεις με ταμπλό είναι άστοχος. Αμυντικό rebound και διάθεση για τρέξιμο τον Τζολάκη. Δεν βρήκε με τέτοια ζέστη, τέλος πάντων. Σικιά 3 έχει βρεθεί ελεύθερος και πάλι αφήνουνε το τρίποντο. Η Καρτέλ είναι άσχημος στην προσφορά Τζολάκης. Καρδάκης. Μάχιο. Πάλι Καρδάκης πήγε για το κλέψιμο και το έκανε τελικά. Της Λιβέρης. Υπάρχει φάουλ. Αρκετά κοντά στο κέντρο. Αντιαθλητικό μάλιστα. Μάλιστα. Αντιαθλητικό μάλιστα. Μάλιστα. Ωραίο. Φάουλ που έχει θεθεί στον Κυριάδη. Ο οποίος έχει περάσει για λογαριασμό του Dream προσφάτως το time out. Δικαίωμα για μία ακόμα. Βάζει τη δεύτερη. Στολίδης περνάει στον πάγκο. Επίσης ο Τσούδης είναι στην επαναφορά επίσης. 4-20. 16 πόντους για τους Dream Τσολάκης. Για εύστοχο πράγματι τρίποντο ο Τσούδη. Θα λέγω διστακτικά, δεν ήμουν σίγουρος αν πατούσε τη γραμμή. 4-23. Βλάσεις απελευθερώθηκε περίτεχνα σου για 3, εύστοχος! 4-24 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Dream. Σπουλούν από τους 4 πόντους, έχει πάρα πολύ ώρα η Καρτέλ. Τις αλλαγές στις τρίπλες, κέρδισε φάουλ. Δεν πήγε το καλάθι, έχει... κάνει βήματα τελικά, διορθώνουμε. Δεν έχει δει στο φάουλ ο Τσουλάκης, άλλαξε να το πάρει στους σειρές. 12,3 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Όλα τα δευτερόλεπτα τώρα για τους Καρτέλ. Νότις. Ο Λιάσης έχει πάρει πολλές προσπάθειες και έχει πάρει και πολύ ώρα την μπάλα. Σε για 3 παίρνει μία ακόμα, δεν μπορεί να κάνει τον back-to-back απέναντι στον Γαθό. Όπως έχει περάσει και αυτός για τους Συντρίν. Στρίφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Ιβανόφιο. Μου φαίνεται περίεργο να το λέω αυτό, έχω συνηθίσει να λέω άλλα γήπεδα. Όπως και να έχει, έχουμε επιστρέψει λοιπόν εδώ και πάλι. Καταρχή η πρώτη για τους Καρτέλ, θα την έρθει της δεύτερης περίοδου. Βλάσεις, παίρνει και πάλι
οποία έκπληξε στην μπάλα, την ώρα της έπαιξε πολύ καλή άμυνα από πίσω και βοήθησε στο να κλαπεί η μπάλα ο Αγαθός. Τώρα βέρε μια πάσα στην κορυφή να jump shoot άσο από τον Λιβέρης αμυντικό rebound, δεν υπάρχει, υπάρχει επιθετικό τους δύο τραβ. Πόσο, πόσο γρήγορα παίζουν οι συντρίμοι φωνές από τον coach, υπάρχει σφίγμα. Καραδάκι. Πρώτο φάουλ στην... Περίοδο. Γυρίσει φάουλ τώρα της περίοδου. 34. Που έχει ρωτήσει τον Νικολάου. Πώς πήρε ο Αγαθός την μπάλα και την προσπάθεια. Έχει μεγαλάθει. Από τη γωνία τώρα δεν θα πάρει την τρίποτα γραμμή προς πίσω ο Τσολάκης. Σκεφτεί πάσα. Αγαθός είναι άστοχος, αμυντικό rebound, τώρα θα έρθει επιτέλους για τους Καρτέλ, οι οποίοι έχουν την μπάλα τώρα να το βαλιάσει. Τσολάκης, έκανε μια προσπίση. Για τρεις είναι άστοχος. Βάλας, παρήσει και αυτός παρκέ. Αμυντικό rebound και πάλι θέλει να τρέξει ο Τσολάκης. Στις τρίπλες, στα mind games από τη γωνία. Αγαθός δραστηριοποιείται και από εκεί πέρα. Βέρσης έχει γυρίσει, έχει κλειστεί από δύο. Συγκρατήσει την κουφέρα με κάποιο τρόπο στον παίκτη του. Ο Τσούδης. 10 δευτερόλεπτα. Θα πάει μέχρι μέσα, βγάλει την πάσα τελικά ο Τσιότρας. Τσουλάκη στα 4 δευτερόλεπτα απέναντι στον τεράστιο σου για 3. Άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Ο Παλιάσης. Έχει καλή άμυνα με Τσούδης πάνω του. Στα 14 ευρώ πρέπει να σκρίνει τον Νότιο, έκανε μια προσπίση. Μαρουδάκι τώρα, να κλαπεί η μπάλα, έκλεψε. Καθώς και βγει μπροστά από τον προσωπικό του, μια τεράστια πάσα. Βρήκε, αποδέχτηκε, μπήκε και το καλάθι από τον Τζολάκη. Κλέψιμο, έκλεψε και πάλι! Πάλι παίρνει τη φορά και πάει μόνο του μέχρι μέσα ο Αγαθός. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 7-27 η διαφορά στα δικαιολοποιείται στους 20 υπέρ των Συντρίμ. Βαλιάσεις. Βαλιάσεις και πάλι βαλιάσεις για 3. Σάφη την μπάλα μπήκε και βγήκε με την κόρη πάντα Αγαθός και λέει έφυγε, ψάχνει και πάλι μια μακρινή πάσα. Βλάκης ένα jump shot άστοχο, ένα step back, μόνο αέρας. Θα αυξήσουμε και λίγο τα αέρας εδώ πέρα, θα γίνει τη ζέστη. Υπάρχει αλλαγή καταρχής, θέλει σε καλή άμυνα ο Τουλάκης. Θα χειριστεί τον Καρτέλ, υπάρχουν αλλαγές, Καρτέλ περνάει στον πάγκο για πρώτη φορά στο παρκέ. Από τη γωνία καθώς του για 3 και πάλι επιμένει, είναι άστοχος όμως επειδή την κόρη πάντα έσπαξε την μπάλα ο Τσολάκης. Στον έντερο παίκτη που ήταν μέσα στη ρακέτα, στο Μουτσούδη. Τους κάνει προσπίσεις. Βέρης άλλαξε με τη γωνία σου για 3 από τις 45 μήνες, είναι άστοχος και λιγάνε εν πολύ στο τρίποντο η Σιντρί. Έμαθα πρόσφατα την έκφραση και τη λέω συνέχεια. Bear with me. Πώς πάρει τώρα την μπάλα. Τον μπάλα, βήμα για χρήμα, ζωγράφος. Άλλος και πάλι έχει χάσει την μπάλα και πάλι από τον Τζολάκη, ο οποίος θέλει να τρέξει 2-1 στο άμεσο zoom. Υπάρχει παράβαση από τον Τζολάκη, μάλιστα. Υπάρχουν αλλαγές. Νότης και Τάλλας περνάνε στον πάγκο στις θέσεις τους, θα περάσουν Κορόζογλου και Γεωργιάδης, εκ νέου. Τα 27 λοιπόν, στην 20 στην Dream. Πήγαν τον τρίποντο, κάνουν εκλεψίματα, έχουν κλείσει πολύ καλά τις άμυνές τους. Ο Βράχος έκανε μια πάσα, είναι άστοχος όμως ο Σαββάτος Βραγιανίδης. Θα χάσει την μπάλα μέσα από το τρίποντο, το τελευταίο τρίποντο έχει κάνει το φάουλ. Στον Μουτσούδη.
Φιόντρας. Στην διατρήση από την περιοχή έχει βρεθεί, κυκλοφορούν και πάλι την μπάλα στην τρίμη. Είναι άστοχο στόχο. Αυτή τη φορά ο Μητσούδης. Τέχνη φορά. Πάει τον Νόκιο. Μας βαρέθηκε. Μας παρατάει. Στην διατρήση είναι άστοχο ο Γεωργιάδης. Αμυντικό rebound. Σκαλάρει την τρίμη του Μητσούδης. Ήταν και αυτός έχω την εντύπωση να βγάλει μια μακρύ πάσα. Μητσούδης. Βέρισε την κέρδη από τον Μάγκο. Τσιάτρας. Τσιάτρας πέρασε την περιοχή. Ζήτησε, δεν πήρε, πάει μόνο στο μέχρι μέσα του Τσιάτρας και υπάρχει η παράβαση. Νούμερο 13 λέει ο ρεφ. Το ζωγράφω δηλαδή το φάουλ. Δάλλος περνάει δύο στις του Βαλιάση. Ήστερα μια ταματικά και φάουλ για βολές. Την τελέσει πολύ ο Τσιάτρας. Τσέλης με το νούμερο 18. Γιάννη Τσέλης περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μητσούδη. Στο μεταξύ είναι άστοχος στην πρώτη βολή της Σέντρας. Άστοχος στην δεύτερη. Αστήριμα παίκτης μπήκανε πιο νωρίς στο ζωγραφικό από ό,τι όριζαν οι ρεφς. Στην πόσο κατοχή για τους καρτέλ απ' έξω. Δάλλας. Δάλλας στις τρίπλες, στις αυρωτές. Περιμαστήκαν τον Βελογιονίδη. Πάλι ο Δάλλας από τον Κορόνολου. Είναι άστοχος όμως, επιθετικό rebound και πάλι από τον Βελογιονίδη. Και χτυστεί από δύο και κερδίσει το φάουλ από έναν εξ αυτών. Στις Έλλης δηλαδή. Και είναι το δεύτερο φάουλ του με γραμματεία. Στον πάγο θα περάσει ο Χιόντρας. Για το C-Dream. Στις Έλλης περνάει εκ νέου εντός. Πολύ ξεκουράστηκε. Δεν μπέλεις μαζί του. Πλάκα κάνω. Κρυζινίδης είναι άστοχος στην πρώτη με ταμπλό. Τρόπο αμυντικό λιμάνι στο λαμάτι. Έχει περάσει και πάλι στο παρκέ, Τσολάκης. Τσολάκης στις τρίπλες θα περνήσει στο Δάλα αυτή τη φορά. Τσέλης Ιωάννης. Στην πάσα Νιβέρης έχει συγκρατήσει, πέρασε, είναι μόνος το άστοχος. Επιθετικό λιμάνι από τον ίδιο όμως. Νιβέρης. Για τρεις θα το πάρει ο Τσέλης, είναι άστοχος και πάλι ο Νιβέρης πήγε. Έκανε πολύ φιλότιμες προσπάθειες για το επιθετικό λιμάνι, δεν τα καταφέρει όμως. Παραγενίδη στο rebound. Δάλας. Γεωργιάδης. Μεναλάνι φλότερ είναι άσομος τώρα ο Γεωργιάδης. Τώρα δεν κυκλοφόρησε ιδιαίτερα για τους καρτέλους αυτήν την επίθεση. Αναβάτησε μια μακρινή πάσα, χωρός ο γλώμος ήταν στην κατάλληλη θέση. Και πήρε από τον προσωπικό του αντίπαλο. Αναβάτησε για τρεις δάλλας είναι άσομος, αμυντικό rebound. Και μια μακρινή πάσα από τον Πευτσέλη. Δεν τους πάει μέχρι μέσα, σχεδόν πάτησε στον Χορόζογλου και πάρει πάλι δύο βολές από τον ίδιο στον έτερο παίκτη που ήταν κοντά στην πάση που πήγε να πάρει το επιθετικό rebound, στον αγαθό. Να τους περνάει εντός της του Σάλα. Πολύ αγαθός, κάτι λέει ο coach από τον πάγκο του Συντρίμ, στον πάγκο του Συντρίμ. 7-28. 7-29 τώρα, έπειτα από την δεύτερη έξω του βολή του Σιόντρα. No. 4-18 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνουσκα. Νότις. Γιονίδης zone press τώρα από την άμυνα του Συντρίμ, άλλαξε στον αέρα την απόφασή του ο ζωγράφος και δικαιώθηκε καθώς έβγαλε στον πλέον Γιονίδη, ο οποίος πήγε μέχρι μέσα και έφυγε την μπάλα στο καλάθι. 9-29, Λιβέρης. Λιβέρης πέρασε, πέταξε την μπάλα, ήταν εκεί πέρα στο λαμπάτι στην πήρε.
Φυσικά το Λιβέρι σηκώνεται τώρα από τη γωνία του Τσολάκη, δεν θα πυροβολήσει από εκεί πέρα. Ο Τραβάτης δεν θα συγκρατήσει ούτε αυτός. Ούτε ο Αγαθός πήγε κοντά στην μπάλα, ήταν αυτός που ήταν πιο κοντά. Όπως εξελίχθηκε η φάση. Λιβέρι περνάει στον παγκό. Έτσι είχε σάουνα ο Καλογιαννίδη. Αναφερόμενο στη ζέστη που έχει το γήπεδο. Και αυτή πάσα συγκρατεί με χίλια ζόρια τον γράφος και πάλι Χοροζουλού. Είχαν δύο παίκτες να του κλέψουν, πάει να κλέψει και από αυτόν ο Αγαθός, αλλά με κάποιο τρόπο έχει βρεθεί ελεύθερος, αστόχησε όμως ο Χοροζουλού κάτω από το καλάθι. Σκαστή πάσα τώρα πέρασε στον Τουλάκη Ρόβλου. Σαλαβάτης έχει περάσει εκτός η μπάλα από τα δικά του χέρια. Δύο άμυνες καλές από τον Καρβελίδη και τον Ζωγράφο, οι δύο έδωσαν το χέρι μεταξύ τους. Νότσις πάει μόνος του κόντρα σε όλους και σε όλα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι άστοχο στο μυθικό rebound από τον Κιτσέλη και τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος ο Αγαθός και το αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δύο ακόμα πόντι για το ενεργητικό του Συντρίμ, 9-31 και υπάρχει time out που έχουν καλέσει η Καρδέλ BC. Στρέφουμε σε πολύ λίγο με την συνέχεια του παιχνιδιού, 2-56 για τη λήξη της 4ης περίοδου με την κεμμένη μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Ιβανοφίου. Έπειτα από το time out που κάλεσαν και πάλι Καρτέλ, έχουμε την κατοχή έπειτα από αυτό. Λάσης έχει περάσει εντός. Γράφος. Ένα jump shoot άστοχο. Πολλές από τον coach για τα αμυντικό και τώρα για το επιθετικό σύστημα. Αντίστοιχα για τους Συντρίμ. Πέρασε, θα περάσει. Είναι άστοχος όπως ο Τσιόδρας. Πέρασε, θα περάσει. Τι ωραίο αυτό που είναι. Του Γιάννης. Βαλιάσης. Στα 13 δευτερόλεπτα σταυρωτές πήγε για το κλέψιμο, έκανε καλή άμυνα του Ρόμου, δεν πήρε όμως. Στέκει και ξελί, είναι άστοχος ο Γεωργιάδης. Τώρα θα συγκρατήσει τελικά ο Σαλαβάτης, πήγε για το κλέψιμο ο Βαλιάσης. Σαλαβάτης συγκρατεί και σιγά στην φάση του Ρόγλου. Από τη γωνία δεν θα πάρει, είχε βρεθεί, θα μπορούσε να είχε βρεθεί ελεύθερος κατά κάποιο τρόπο, αν δεν πήρε την παραγωγή, αν έχει πέρα ο Βαλιάσης και έκλεψε. Τιμωρούν λίγο τους συνεργείς οι Καρτέλ. Με το ίδιο νόμισμα, με τα κλειστήματα δηλαδή. Είσαι ένας τέξι πλέον, Γεωργιάδης. Για τρεις με ταμπλό άστοχος από τη γωνία Βαλιάσης. 4-6 τα κλειστήματα αντίστοιχα. Είσαι έναντίον ενός, δεν θα κάνει καλή πάσα όμως. Τουλάχιστον βάλουμε να περάσει εκτός. Και τώρα η μπάλα παραμένει για τους Dream. Και είμαστε σε θετικά 2-8 επιθετικά rebound και Καρτέλ και Dream αντίστοιχα. 15-30 τα αμυντικά. Ακριβώς στο διπλάσιο της Σαλαβάτης έχει κλειστεί από 2 και έχει γυρίσει το φάουλ για 2 βολές. Το Ζωγράφο και πάλι το φάουλ. Έχουν συμπληρώσει η Καρτέλ BC τα δικά τους φάουλ για την περίοδο. 1 στα 13 για 2 στα 16 τα τρίποντα. Άσυλος είναι πρώτη βολή της Σαλαβάτης. Στο δεύτερο θα πετάξει, θα σμπρώξει την μπάλα με το επιθετικό rebound, είναι άσοχος ο Αγαθός και πάλι επιθετικό rebound. Πάμε τώρα αυτό το Χατζη Νικολάου, καθώς υπάρχουν πολλές και πάλι για τον Αγαθά αυτή τη φορά. Και τρίτο φάουλ του Χορόζογλου. Όχι, το 13, ναι. Όχι το 9. Το Ζωγράφο δηλαδή τρίτο φάουλ. Ποιος θα περάσει εκτός θέση στον πάγκο, ο Καταντάκης στη θέση του. Στην πρώτη βολή ο Αγαθός. Ένα και 31 ακόμα για τη λήξη του πρώτου μισού. Αυτός και στη δεύτερη. 3 στις 11 πλέον οι βολές και στην Dream. Καλό το γλου. Καρδάκης. Παλιάσου. Έχει ένα σκρίνι από τον Καρδάκη. Είναι και πάλι screen από αυτόν, screen και από τον Νικολάου, ένα jump shoot, άστοχο. Πάρει ήδη στην θετικό rebound του Ντρόγλου, ο οποίος πήγε να του πάρει την μπάλα, θα την πάρει τώρα. Πολλαπλές άμυνες και έχει περάσει, πάσα με κάποιον τρόπο στον Αγαθό, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. 9-33. Και κλέψιμο! Τι έγινε εκεί πέρα για τους Καρτέλ,
Έχει ο Τσολάκης και περιμένει τους παίκτες και αντιπάλους. Αμυντική ανισορροπία εξακολουθεί να υφίσταται για τους καρτέλι μπάλα. Μπήκε και βγήκε όμως από την τρίπο του κύριο Ντρόγλου. Μικρό rebound Μπαλιάσης, θέλει να τρέξει. Μπαλιάσης πέρασε, δεν θα τρεπεί το φάουλ. Αμυντικό rebound. Ζήτησε φάουλ, ζητάει ακόμα. Καραβάτης. Δεν θα δώσει τη βάρη στον αγαθό, θα δώσει στον Ντρόγλου ο οποίος θα πάρει τον τρίπο και τώρα θα μπει. 9.36, τι voice crack ήταν αυτό. Μπαλιάσης εξακολουθεί να τα λέει τώρα. 25 δευτερόλεπτα ακόμα, όλα σχεδόν για τους καρτέλ. Θα μείνουν περίπου 3. Παρδάκης Νόκης. Πάλι από τη γωνία ο Ρόζουλου πέρασε απέναντι και σε δεύτερο παίκτη που σηκώσει και να παίξει άμυνα. Μπάλα περνάει εκτός. 3 ακριβώς δευτερόλεπτα. Ακριβώς ακόμα δευτερόλεπτα. Πάρτε παίκτες, λέει ο coach από τον Παγκοντο Συντρίμ. Ενώτσεις 9.36 λοιπόν. Είμαστε πρώτο μπιλόν για το τέλος του πρώτου μισού. Καρτέλα εναντίον Συντρίμ. Τυράζει, φτάνει μια πάσα. Θα την βρει στο Μαλιάς, ο οποίος πρέπει να πάρει το σούτ. Έμεινε λίγο η μπάλα στο παρκέ σου. Για 3 θα το πάρει. Εύστοχος 12.36 στη λήξη. Τρίπλ σκορ λοιπόν στρογγυλό για τους Συντρίμ. Είναι κερασάκι στην τούρτα των Καρτέλ. Οι οποίοι έχουν πετύχει μόλις 12 πόντους από 20 διαγωνιστικά λεπτά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη εκ νέου του παιχνιδιού για το δεύτερο μισό. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο Ιβανόφιο. Εδώ που παρακολουθούμε το αγώνα, το τελευταίο αγώνα και των δύο ομάδων για την έναρξη της. Λίγο πριν την έναρξη των playoffs. Είμαστε για 3 άστοχους. Η πρώτη επίθεση ήταν για τους Συντρίμ. Δεν βρήκε στόχο όμως όπως θέλεις. Το Ιβανόφιο το οποίο. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Έχει πολλά γατάκια απ' έξω. Περιμετρικά. Πρώτη επίθεση για τους καρτέλ. Άλλας. Λες θα έχει μία πάσα την βρήκε. Μιλάσεις για 3. Εύστοχος μπήκε και αυτό. Το 15-36. Και μπήκε ένα τρίποντο από τον Μαλιάσιτς στη λήξη της δευτέρης περίοδου. Για 3 από τη γωνία και αυτό μέσα όμως από τον Τυρόγλου, ο οποίος απαντά άμεσα. Γεια σας. Τον Ρόζουγλου, τους γράφους τώρα ένα jump shoot, είναι άσχημος απέναντι στον Σιώτερο. Υπάρχει μάχη, ο Χερική θα πάρει το αμυντικό rebound τελικά ο Τυρόγλου. Σιώτερας, έκανε μια προσπίση, πέρασε πίσω από την πλάτη του γράφου. Δεν θα βρίσκεται όπως βάλει το καλάθι. Επόμενα στις καρδίρια παρόλα αυτά από τον κόσμο του Παγκό. Νάσης. Λάλλας έχει πάρει από τον Χορόζολο και θα γυρίσει με ένα fade away και θα κερδίσει το προσωπικό του γύρω μέσα στη ρακέτα. 17-39. Νάσης. Θέλεις. Είναι μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος όμως. Ο Αποστολίδης, αμυντικό rebound. Λάλλας θα κλέψει την μπάλα και θα τη συγκρατήσει πριν αυτή βγει εκτός από τον άντρα. Αποστολίδης. Δίνηση πάει, στέκεται μέχρι μέσα. Μην παίρνεις. Θα τη βγάλει στο καλάθι. Λάσεις. Ξιά λέει κάποιους. Λάσεις πάντα με την μπάλα στα χέρια. 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει screen τον ζωγράφο. Κρατεί τη γωνία Δάλλας. 3 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί πάρα πολύ καλά. Θα αναγκαστεί να βγάλει πάση στο γράφος. Δεν θα καταφέρει να κάνει το σούτ πρόθυμα. Η μπάλα θα μείνει στα χέρια του. Λάθος για τους καρτέλ. Αυτολίδης. Η πάσα δεν θα ξέρω να κλειστεί. Γίνοντας το χέρι με το πιστικό του δίπονο πλευράς. Τυριάδης. Γιατί με δυσκολία περνάει μόνο τα μπλο, υπάρχει αμυντικό rebound. Τελίδης. Ρούγλους για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος ο Τελίδης, αμυντικό rebound. Άντε σε γράφω. Λάσης. Πέρασε αφήσει την πάρα στο καλάθι, ένα jump shoot θα τον δικαιώσει. 21-41. Γρήγορο μπάσκετ. Πρώτο τρίλεπτο για την περίοδο. Βέρις. Βέρις.
Πάλι που το βαλιάσει. Κέντρας. Αυτή είναι... Ο Ρίος θα βγάλει μια πάσα από τις Ψέλης. Καλό πάσα στην Game, πάλι που πέσει τα Λιβέρη τελικά, ο οποίος τροφοδότησε και πάλι στην παίκτη του και ταχύτατα η πάσα πιο γρήγορα και από όταν έρχεται η φορία στο σπίτι όταν ξεχνάς να πληρώνεις. Όλος τυχαίως. Του ρόλου σου για τρεις από την γωνία. 21-44. Φαλιάσεις. Καλώς ο Γλου. Πάλι Φαλιάσεις. Τώρα που δίνει το screen. Τρίπλες, πέρασε σε πια τρεις Γεωργιάδης με ταμπλό, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάζο στον Ιβέρη. Κέντρας, μακρινή πάσα. Τρόγλου, στην γωνία τώρα Ιβέρη σου πια τρεις. Θα πάρει, είναι άστοχος όμως, υπάρχει μάχηδα. Πετάκ, όπα. Πατήσει τη γραμμή ο Σολίδης λίγο πριν πετάξει την μπάλα στα μούτρα, όπως είπε τον αντιπάλο, σχεδόν. 21-44, άθελα προφανώς. Φαντάσεις. Στην πάση Γεωργιάδης έχει βάλει πλάτη στον Τουρόγλου, θα γυρίσει, είναι άστοχος, θα βάζει στη δέρη μπάλα, αμυντικό rebound από τον Τουρόγλου. Θα πρέπει να τρέξει. Μπερδεύεται όμως λίγο χωρίς να κάνει δείγματα. Μου τσέλισε. Α, έχει χρεωθεί τελικά παράβαση. Άρχισαν λίγο να το δώσουν, είναι. Βαλιάσεις. Στράφος ζήτησε που θα πάρει ο Δάλλας από την γωνία τώρα, δροσιλοποιείται. Θα μένει μπροστά του, παίζει πλάτη τώρα στον πρόσωπο τον αντίπαλο. Έχει πάρει το νούμερο 7, δύο βολές. Ο Γιόντρα δηλαδή το πάλι στο παιδί. Δεν είναι τίποτα, περάσει εντός το πνεύμα αξίλης του Βέρης, το νούμερο 12, έτσι με τον συνονόματο του με το νούμερο 5. Τρόγλου περνάει στον πάγκο. Δεν περνάει ο Σιόντρας που είσαι το φαουλ στον πάγκο, παραμένει εντός. Στο μεταξύ είναι άστοχος στην πρώτη βόλη ο Λάσπ. Τενότηση είναι έτοιμος να περάσει εντός του Μέου. Περνάει στον πάγκο. Ελίξης η καρδέλη απόψε. Πέρασε, πάει μόνο του μέχρι μέσα με τα μπλοκ και δικαιώνεται ο Τσόντρας. Είναι στο 2.46. Βέρης στέκεται, είναι άστομος ο Γεωργιάδης. Πήρε και πάλι Βέρης. Βέρης, ωραία πάσα και θα την αφήσει το καλάθι ο Βέρης. Ίσως είναι το νούμερο 5. Μέγκης. Γράφος. Γράφος. Για τρεις με κάποιο τρόπο απελευθερώσει την άσταση όμως με τα μπλα, αμυντικό rebound ίσως Λιβέρης. Βασολίδης. Ωραία πάσα, ξαναπήρε από τη γωνία του γείτονα του Τσέλης. Νόκης. Δηλαδή στη φλέξιο να προσθέσει το Λιβέρι, μπαλά έχει περάσει εκτός. Δηλαδή έχει πόδι από τον Λιβέρι. Πήγε το κλέψιμο. Λιβέρης και πάλι η μπάλα στο πόδι του. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Για τρεις, για δύο τελικά. Έψαχνα τον ζωγράφο. 22-50. Θα λεπώνει λίγο το πίσω από το δίπολο.
Για τρεις τώρα στην κίνηση χωρίς να κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει από πίσω να φύγει, είναι άστοχος ο Μπουστολίδης. Γιάννης, ο Μπουστολίδης υπάρχει και στην ομάδα των Καρτέλ. Το ρόστερ δεν είναι από πίσω εδώ. Τενόκης, πρέπει να σηκώνει από τον χορόγο που θα της τρέψει την μπάλα όχι σε αυτόν στον ζωγράφο σου. Για τρεις τώρα από την άλλη πλευρά, πράγματι για τρεις αυτή τη φορά, είναι άστοχος όμως. Βέρης, Κερσίδης, μπορεί η μπάλα σκεφτή πάσα, δεν θα περάσει στον τον Βέρη από τον Σιώτρα. Μπάλα έχει περάσει αυτός. Καραγιονίδης περνάει εντός για τους Καρτέλ. Ο Κυριάδης στον πάγκο. Να βρεθεί και αυτό. Είναι άστοχος όμως και πολύ πάνω τον ίδιο. Είναι Κλιβέρης. Κέντρας. Παίρνει τον Καλογιαννίδη. Πήγε να κάνει κάθε περίτεχνο. Υπάρχει στήριγμα. Άστο Καλογιαννίδη. Μετά το φάουλ διαφορά. Λοιπόν, double score, έκανε μια προσπίση, ξεφαγώθηκε δύο αντιπάλους. Είναι άστοχος όμως ο Αρισίδης Λιβέρης. Μπάλα πήγε σε αυτό το πάλι. Υπάρχει επιθετικό rebound, είναι άστοχος. Δεν φάνε που πήρε από τους Κέλης. Καλιανίδης. Καλιανίδης πέρασε και είναι εύστοχος. Στο coast to coast. Στην τρίτη περίοδο, Λιβέρης. Νούμερο 5. Βέρης πέρασε ένας από δύο, θα βγάλει την πάσα στη γωνία που της θέλεις συγκρατεί με κάποιο τρόπο. Σιώδρας, η αυτοθυσία. Βέρης είναι άστοχος, θα να μην κουλούνται στον Κουλιώνη. Βρόκης, δεν τον Καλογιαννίδη, κόβει για να με φάουλ για δύο βολές. Από την Αστιτσέλη. Πάουλ 19. Κουλούμε. Γιάννης Πετσέλης περνάει εντός. Σε αυτήν την Τσούβης. Κρίτσος Λιβέρης στον Φάγκο. Και Αλέξανδρος Πετσέλης. Λέξης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος 4, αμυντικό rebound. Για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος, 45 μήνες είναι άστοχος όπως ο Μητσούδης. Υπάρχει η μάχη, θα πάρει το αμυντικό rebound τελικά ο Δαλάς. Παλιά συνειδητάμε. Βέσεις. Πέρασε να σε πίσω από την πλάτη σου για 3 θα το πάρει ο Νικολάου. Είναι άστοχος airball. Και δεν θα το παραλαστώ από τον μάγκο των Καρτέλ. Τσούδης με καλό πασινιέμι έχει βρεθεί ελεύθερος και θα πάρει το τρίπο το Πετσέλης και είναι εύστοχος με το νούμερο 18 Γιάννης Πετσέλης. 26-53 και ρωτούμενος από τον Μαγκό. Νόγκης. Ένα και 10 ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ανδάσεις. Καραγιαννίδης από τη γωνία. Στην πάσα έχει περάσει και είναι εύστοχος με την γωνία απέναντι στον Τσέλη. Βρίσκεται έπαιξε καλή άμυνα και ψηλά. Στην γωνία σου για 3 μαρκαρισμένο μερικός είναι άστοχος που ξέρεις αυτή τη φορά. Τελικά θέλει το προηγούμενο. Ο Γιαννίδης συνδεί την μπάλα και ισορροπία. Τενόκης 3-2-2 στο άμεσο zoom. Έκανε μια πάσα. Άρα υπάρχουν βήματα από τον Τενόκη. Κράτησε στον δρόλο ίσον. Ίσον ή λίγο. Λιβέρης. Για 3 έστοχος τώρα και πάλι τρίπεται για το συντρίμ τίμα από τον Αποστολίδη αυτή τη φορά. Γεια σας. Γεια σας, παίζει άμυνα δικά ψηλά, τώρα πάει πίσω από το Μητσούδης.
διατέρης από πολύ μακριά. Άστοχος, σίδερο. Μελιάσεις. Το 56, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι πολύ. 1,2 θα με πετάξει την μπάλα, ένα jump shoot πάρα πάρα λίγο να μπει και να βγει. Άστοχος ο Μασοβασολίδης, τελικό σκορ 3 φιλόδου, 28-56. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την ένταξη της τέταρτης, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν που αλλού στο Ιβανόφιο. Πρώτη κατοχή είναι για τους Καρτέλ κατά την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Καρτέλ οι οποίοι βρίσκονται πίσω. Double score 28-56. Μην παραδοθεί στις ορέξεις των συντριπτήμων για να πάρουν την τρίτη του συνήθεια για να προχωρήσουν στο 3-2. Όπως όλα δείχνουν στο 1-4 θα προχωρήσουν οι Καρτέλ μισή. Γιατί ήταν μεγάλη απούσα από τον πάγκο την coach του για 3 άστοχος. Θα δικαιωθεί αυτή τη φορά από την γωνία ο Γαθός και βρεθεί ελεύθερος. Καστή πάσα στο γράφος, συγκράτησε, στέκεται στον έρετε, εκτελεί αλλιώτικη προσπάθειά του. Αυτό είναι Γαθό. Η γωνία τώρα σου για 3 strong, είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound. Καστή πάσα όχι, δεν περάσει η ετρόφια. Παραμένουμε στην κατοχή για τους Dream. Κυκλοφορούν ταχύτατα την μπάλα, σε ποιο θα πέσει ο κλήρος. Για 3 έπεσε ο κλήρος στον Τσολάκη, αλλά δεν πληρώθηκε, δεν πήγε ταμείο, δεν έβαλε τρίποντο. 45 μοίρες στο νούμερο 45 ή στο τρίποντο στο νούμερο 3, εάν έμπαινε, δεν το μάθουμε ποτέ. Νάσης, για 3 από τις 45 μοίρες και αυτός με άφημα το μυθικό rebound από το Μουτουδί. Τώρα του ρόλου στον εφηβιασμό, σκαστή πάσα. Τι συγκριτεί όμως ο Τσολάκης. Μετάσεις πέρασε, έχει κερδίσει το φάουλ πριν βάλει το καλάθι. Νούμερο 8, Μουτσουδί. Πρώτο λου, δώσ' του λέει ο Καρατάκης, ο οποίος του έδωσε την μπάλα, σε για 3 είναι άστοχος, Καρατάκης είναι προσθήκη. Έρχεται από την λήξη της τρίτης περίοδου, τώρα στην κίνηση θα συγκρατήσει, είναι άστοχος όμως ο Τουρόγλου. Παλιάσεις, δεν καταφέρει να συγκρατήσει αυτός. 8.56 παραμένει. Τέτορας. Τουρόγλου θα συγκρατήσει, όχι. Αλλά εδώ υπάρχουν βήματα. Άλλη στρα. Μελιάσεις. Οργανώνει την επίθεση για τους Καρτέλ. Παίρνει ένα screen. Τον Ρόδουλου, Χραδάκης. Χραδάκης, χέρι με χέρι στον Μελιάσεις και πάλι 4 δευτερόλεπτα. Αλλά τζάμπ που κατέρνει τον Λιβέρι, τον ψηλότερο Σαλαβάτη, διορθώνω. Ειδικό λοιπόν που είναι να τρέχει ο Τζολάκης. Από την κορυφή δεν θα πάρει το τρίποδο. Θα λέει μια πάσα στη γωνία. Ο Μαγκαθός και από εκεί πέρα στον Ταλαβάτη, ο οποίος αστόχησε. Μελιάσεις, τον τραστησε ούτε δαίμονες. Ψάχνει μια πάσα την βρήκε στον Ταλαβάτη, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. Με ταμπλό είναι άσπρος, ο θετικό ριμπάντο από τον Κεριάδης. Είναι εκεί πέρα ξανά θετικό ριμπάντο τον ίδιο. Saves the day για την επίθεση των Καρτέλ. Θα γυρίσει ένα fade away, είναι άσπρος, ο θετικό ριμπάντο από τον Τζολάκη. Ρόγλου. Για 3 είναι άσπρο, κατατάξει το rebound. Λέξει μπάλα στον Ταλαβάτη, δεν πήρε ο Γεωργιάδης που έχει εξηγηθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Αρχίζει το passing game και καλάθι τώρα. Έχει δει ένα jump shot του Ρόγλου. Γεια σας. Γράφος. Πρόσεχε τώρα στα 6 δευτερόλεπτα. Πρόεδρος του ομάδος του Καρτέλ θα γυρίσει, είναι άστοχος μόλις στο μπλοκάρι εδώ στο λογικό του ταμπλό. Έχει βγηθεί στο ανοιχτό γήπεδο ο Αγαθός. Έχει βγηθεί, βγει και βρεθεί ταυτόχρονα. 20-60. Το Ρόδολου. 5 λεπτά είναι λέει ο κότσος από το πάγκο των Συντρίμ. 6-22 είναι για την ακρίβεια, λάθος. Έχει βγει πάλι Συντρίμ και τώρα
Τολάκης. Να στόχος όμως. Κάτω από το καλάθι. Ελάσεις. Πολύ μεγάλο μέρος ακρογωνιαίος κλήθος της επίσης των καφέ. Σήμερα στο διατρής χωρός μου λάθος. Θα πάρει την μπάλα μέσα από το χέρι του Σαλαβάτη. Ελάσεις στο διατρής εύστοχος με το έτσι. Θέλω αυτό το τρίπο το μπήκε από το Γουαλιάση. Παίρνοντας την μπάλα από το... στα χέρια του Σαλαβάτη. Και την μπήκε από το στόμα και την έβαλε στο δικό του στόμα και μέσα στο καλάθι τον Dream. Τούδης. Λέιζερ πάσα δεν θα περάσει το Σαλαβάτη. Η διά της έκλεψε. Ελάσεις. Θα πάρει ένα ακόμα, όχι, διφλέξε όμως την πάσα του Μητσούδη. Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας που λίγο πριν πάρει την μπάλα ο Γεννιάδης και είχε ένα εύκολο καλάθι. Στην ακόμη και εύκολο από τον Τρόγλου, γλιτώνουν δύο πόντους στην άμυνα και πετυχαίνουν τρεις συμπερίσεις στην τρίτη. Υπάρχει το inbound που έχουν καλέσει και πάλι οι καρτέλ. 31-63 το σκόρ και φορά στους 32 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Ιβανόφιο, 5-14 για τη λήξη της τρίτης περίοδου συνεχώς του παιχνιδιού. Παλιάσεις. Νάσης δέχεται καλή άμυνα από τον Τζουλάκη. Νάσης πέρασε, ωραία πάσα. Είναι άστοχος όμως ο Νάλλας. Συγκρατεί στο απέναντι γήπεδο, είναι άστοχος όμως ο Δρόμος στο άλλο μισό. Και τη χώρη μπάουν. Στην διατρής εύστοχο. Από τον Τρόγκλου θα σε βγάλω, έχω δεν σε βγάλω από τον κόμπι στον Συντρίμ. Θα βάλω την κυριακή τα τόχιο. Η διάθεση είσαι ρολοπόνι, δεν θα βάζει την επίθεση. Για να δούμε αν θα πάρει screen. Θα πάω το γλουδί στην επιλογή. Πράγματι πάει αντίθετα από αυτό ο Γεωργιάδης. Για τρεις βαλιάσεις έπειτα από μία προς πίσω. Το πάρει από μακριά. Είναι άστοχος. Αρχιεί. Εξαιρετικό rebound. Έχει κερδίσει φάουλ. Έχει χτίσει για διαθετικό ο Παζικολάου. Δύο βολές σε απλό φάουλ τελικά. Μάλλον του Ρόγλου περνάει στον πάγκο. Άσοχο στο Ρόγλου στην πρώτη. Η Γιάννης Πεφτισέλης έχει περάσει στην θέση του. Είναι άσοχος μόνο τα μπλό στη δεύτερη ο Ρόγλου. Και αλλαγές, Καλογιαννίδης περνάει εντός της του Ρόγλου. Και πάλι σου πια τρεις από την κορυφή. Είναι άσχημος όμως ο Αποστολίδης. Μπάλα έχει περάσει εκτός. Νάγκης. Μπέζει στα 18 δευτερόλεπτα. Θέλεις κρατή. Λάλλας. Περάσει πάσα χωρίς να κάνει προς πίσω. Νάγκης αλλά κατοχή και τώρα έχει ξεχυθεί. Είναι άστοχος όμως η στολή από την 5-2 παίκτης ο Βασιτσέλης. Μάτσος. Αλέξη την παλήν την κατοχή του Παπαθώση για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό λιμπάνο από τον Φόρουρ τον Καρτέλ. Νικολάου άλλαξε με τον Αλεγιανίδη. Θα πετάξει την μπάλα ενδεχομένως πίσω ότι θα πάρει φάουλ. Δεν το έκανε όμως. Δεν βέβαια τώρα το Λάκης. Από τη γωνία πράγματι τον Αποστολίδης. Και μέχρι μέσα στέλνεται και εκτελεί. Είναι άστοχος στο αμυντικό rebound από τον Χαζολού. Στον Νικολάου. Διδιάδης τώρα. Διδιάδης πέρασε. Θα ψάξει πάσα. Όχι, θα ψάξει το σουτ. Το βρήκε. Είναι άστοχος όμως. Αλλά όχι, προσπάθειά του και φάουλ. Στον νούμερο 17 έχει συγκριθεί. Δεν είναι η ρεύση.
τον αγαθό. Είχε φτιάξει τη γραμματική για time out από τους συντρίμ. Δεν βλέπω να σημαίνει κάτι τέτοιο τελικά. Υπάρχουν μικρή καθυστέρηση. Ο άσκος στη δεύτερη, υπάρχει η μάχη, θα πάρει το αμυντικό rebound τελικά ο Ιόνσος Τσέλης. Μέσαμε τώρα πήγε να βάλει κάτι πολύ περίπτωση με τον Ζελάκη για το δικαίωμα. Για τρίτη, άλλο θα πάρει πάει μόνος εκεί μέσα, χορευτικό ένα αέριο, θα μπει τελικά το καλάθι. 31-6 γίνεται 33-66. Άλλο σκορ για μια ακόμα φορά. Αυτολίδης και ο Μίος Ζολάκης για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερο στην άσταση όμως για τρεις με τη φορά ο Αυτολίδης και Γιάννης για τρεις σάστοφος και σκόρει πάντα τον Δαλά πέσει κάτω δίδοντας το φάουλο από τον Γιάννη Πευσιτσέλη. Εντάξει, περνάει στη θέση του Μιλιάδη, δώσει διπλή αλλαγή. Λίγος στην τρίμ. Τουλάχιστον και ο καθός περνάει στον πάγκο. Έχει την μπάλα ο Αβασολίδης. Στην κυβέρνηση περάσει το παρτίς, συγκρατεί ο Αλέξανδρος Πευσιτσέλης. Δεν σπίσω ιδιαίτερη αλλαγή που πέρασε. Αμήνωσε με τον κόσμο με τον Συντρίμ. Ωραία πάσα και θα μπει το καλάθι. Καλιάζει τώρα ο Λεγονίδης τον Πευσιτσέλη. Έλα. Νόκης. Βλέπω την κορυφή σου για τρεις άτομα στο καλάθι. Δεν έχει εξηγήσει. Ξέρει από τη γωνία, Βέρι. Βέρι, γυρίζει με τον Βελγά. Για το 6-68, μισό λεπτό πιάσει την αναμέτρηση τη δεράκη. Για τρει με ταμπλό είναι άστοχο ο. Πάλι θα πετάξει την μπάλα του Λεγενίδης, πέφτοντας δεν θα πάρει το φάουλ. Δεν πήγε το καλάθι. Πίσω στη Βέρη. Ίσως θα πετάξει την μπάλα, θα την αφήσει το καλάθι. Άλλη Ιούπα από τον Αβασολίδη. Θα αφήσει την μπάλα του καλάθι ως τελικός αποδέκτης. Ο Λεγενίδης πετάει στον πάγκο. Το πάγκο έχει περάσει ο... Σολίδη τώρα, παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι Dallas. Δες παίρνει το screen, τελόγης από τη γωνία. Για τρεις, είναι άστοχος στο αμυντικό rebound. Από τους δύο τραγιάδωμα, αν θα εκδηλώσει την επίθεση η Συντρί. Όχι, τρία δευτερόλεπτα. Δεν θα εκδηλώσει τελικά επίθεση. Σιόδρος τελικό σκορ 36-70. 3-2 προχωρούν οι Dream Team. Έχοντας κάνει μια ακόμα νίκη επί των Cardell BC. Μάλιστα με σχεδόν double score. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Playoffs λοιπόν πλέον για τους Dream. Θα δούμε τι θα κάνουν και εκεί και αν το σκέφτονται όλα αυτά την συνέντευξη. Post game για τον MVP. Να είστε όλοι καλά. Να περνάμε τέλεια και πάλι να δώσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του Πάρη Νταμπούδη για τον χαμό του. Αυτό το πέμπτη μηνότα θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.